Περιουσίες έγιναν στάχτη σε απόγνωση οι κάτοικοι. Από καρδιωτική εικόνα, η πύρινη λέλαπα προκάλεσε ανυπολόγιστη καταστροφή. Κόμμα, δεν βλέπεις ακόμα, πούμε εδώ. Οι ελιές από εκεί μας καήκαν όλες. 400 ελιές. Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες από τις πυροσβεστικές δυνάμεις στη Δυτική Αχαΐα. Στις αυλές των σπιτιών έφτασαν οι φλόγες σε άρλα, ελαιοχώρη και πετροχώρη. Ζημιές, καταστραφήκαμε, δεν είδες ελιές εκεί τίποτα, καήκαν τα πάντα. Εδώ ήρθανε και τους αγενώσανε το χωριό, πήγανε στην εκκλησία. Στην εκκλησία λέει γιατί κάγει και ψηλά κάπου εδώ πίσω κάγει. Και όταν έφτασαν οι φλόγες ναι, μέσα στο χωριό τώρα. Ναι, έχει και δάσους ας πούμε όπως να είναι, είναι δάσους. Είχε, να, του αδίνει τίποτα ο αέρας αυτός. Εκτές είχε πολύ μια μποφόρ. Από τα πράγματα δεν έχουν άνθρωποι, δεν έχουν τίποτα μόνο. Από τα πράγματα είπε τους ελιές περιμέναμε. Τελειώσατε. Έχετε οικογένεια, έχετε... Έχω τρία παιδιά, μικρά πάνω σχολείο. Πρώτη, Δευτέρα. Πώς θα γίνει φέτος. Πώς θα γίνει φέτος. Μια θλίψη μεγάλη. Οι καιρικές συνθήκες δεν βοηθούσαν με τους ανέμους στην περιοχή να φτάνουν και τα 8 μποφόρ. Την νύχτα είχε πολύ δυνατό αέρα. Ήρθα από εκεί, νοτιάς. Νοτιάς και δυνατός πολύ. Δεν μπορέσαμε να κάνουμε τίποτα. Το ξημέρωμα βρήκε τους πυροσβέστες στο μέτωπο της φωτιάς. Με το πρώτο φως της ημέρας, δύο κάναντερ και ένα ελικόπτερο με συνεχείς ρήψεις νερού ενίσχυσαν το έργο της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Εδώ η καταστροφή είναι ολοσχερός 100%. Δεν έχει μείνει ούτε το δάσος, ούτε ελιές. Και δεν είναι μόνο το θέμα το δικό μου, έχει καλεί όλη η περιοχή. Δηλαδή, όσοι έχουν περιουσία εδώ και ελιές στην τοποθεσία Ρουβιανίτη που είναι στο συνοικισμό, έχει χαθεί τα πάντα. Εναέριες δυνάμεις ενισχύουν το έργο της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Οι πυροσβέστες σε όλη τη διάρκεια της νύχτας έδωσαν τη δική τους μάχη με αποτέλεσμα να καταφέρουν να ελέγξουν την πυρκαγιά. Η φωτιά ήταν ανεξέλεκτη βέβαια, ήταν άνεμη πολύ. Ήρθε η πυροσβεστική, αλλά εν μέρη δεν υπήρχε συντονισμός. Κάποια στιγμή όταν η φωτιά έφυγε πήγε σε ένα άλλο χωριό το οποίο λέγεται Ελοχώριο, εγκαταλείφθηκε από εδώ, πήγαν σε Ελοχώριο όλοι. Οι πυροσβέστες αφήσανε δύο οχήματα εδώ, με αποτέλεσμα έφτασε η φωτιά κάποια στιγμή να απειλεί το χωριό Άρλα, το οποίο έφτασε 30 μέτρα. Βέβαια επανήρθανε πάλι για να μπορέσουν να τους σώσουν, όπως τους σώσανε, αλλά δεν υπήρχε συντονισμός στο αρχικό στάδιο. Το πρωί της Τρίτης παρέμεναν στο σημείο 60 πυροσβέστες με 27 οχήματα και πεζοπόρο τμήμα. Ένα σπίτι στο χωριό Άρλα κάηκε. Ήταν οι άλλοι και καήκαν τα σπίτια. Βοηθάγαν οι ντόπιοι και γάμου, να πούμε, ο ανιψός μου εκεί, ο αδερφός μου και τόσοι άλλοι. Να... Αλλά δεν έμεινε τίποτα, διαλυθήκαν όλα πίσω, έχουν καεί όλα τα δάση, λιωστάσα, δεν έμεινε τίποτα. Ζημιές προκλήθηκαν σε ένα εκκλησάκι στο ελαιοχώρι. Ελιές έχουμε εδώ, τώρα άλλο τίποτα και κάτι άλλο. Ελιές, εκείνο περιμέναμε, εκείνο λέω, τίποτα άλλο δεν έχουμε. Άλλο τίποτα δεν υπάρχει. Το δάσος ολοσχερός καταστράφηκε. Εδώ ολοσχερός σχεδόν, μείνανε στην άκρη πέντε ρίζες ας πούμε, οι άλλες έχουν καεί. Εκείνο που μου κάνει, είμαι τόσο χρονών, δεν έχω δει Γιάννη ποτέ να πιάσει φωτιά, λίγη καλαμιά, λίγο τόσο που έχει χάμου χορταράκι, και να καεί ο κορμός, να καίει και το κορμός μέσα και καεί να σπάσει ελιά. Οι κάτοικοι των τριών χωριών είδαν τις καλλιέργειές τους να γίνονται στάχτη. Τίποτα, καήκαμε, δεν τα είδατε ελιές. Κουτσούρες ελιές καήκανε. Μας διώξαν από εδώ. Τέλος. Κατέβηκε από το βουνό, πάνω αυτό το βουνό λέγεται Τζεροβούνι. Από εκεί ήρθε η φωτιά πίσω από την Αγία Μαρίνα, κατέβηκε εδώ και πήρε νεοροσυρά κάτω και έκανε και τη διακλάδωση που βγήκε κάτω στην άλλη περιοχή που λέγεται Ντρουζίνα. Και έφτασε στο χωριό κάτω. Άνοιξε ουσιαστικά η φωτιά, έσπασε. Ναι, σε χρόνο μηδέν, γιατί είχε και αέρα πάρα πολύ. Η καταστροφή φαίνεται, είναι ολική. Λοιπόν, εσείς έχετε εδώ τις ελιές σας. Βλέπουμε χαρακτηριστικά στα πλάνα του συναδέλφου Σύνου Ζήσιμου. Έχουν κυριολεκτικά κοπεί στα δύο. Ναι, ακόμα καίγονται. Ακόμα καίγονται οι ελιές. Δηλαδή, αυτές σε ένα μήνα τώρα θα πέσουν τελείως κάτω. Μια θλίψη μεγάλη. Καταστροφή. Πράγματα εδώ, γιοστάση. Βάλαμε τόσο τα πράγματα. Μας λίγαν τα πράγματα. Τα ζώα. Τα λιωστάσαι, τα βλέπω. Μια θλίψη πολύ μεγάλη. Κοιμόμουν να πετάει μεσημέρι.
Ξυπνάμε, πήγαμε καφέ, ήρθαμε να βασκαρίσουμε και βλέπουμε. Έφτασε στο βουνό απάνω και ήρθε από τη Μαρίτσα, είπε. Αλλά ήταν μεγάλο ο βοριά. Πού είχε πέρα. Κατά τη διάρκεια, καταρχήν. Σε δευτερόλεπτα, πόσο δεν κράτησαμε. Ήρθαμε, πήραμε τα πράγματα μα εδώ, τι ξυλότητε, τι πήραμε εδώ με τα λάσκα, εδώ δεν βλέπετε. Αλλά ήταν άνηση η μάχη, από ό,τι φαίνεται. Εδώ, μεγάλη καταστροφή. Με έπιασε ο πυροσβέστη εδώ, να μην έρθω εδώ. Και τσακώσαμε τον πυροσβέστη, μου κάνουν τα πράγματα και. Κατά τη διάρκεια τη νύχτα, ποια ήταν η κατάσταση που επικράτησε. Όλη η νύχτα εδώ καθόμαστε, μα κάνουν τα γκρέγια εδώ, οι ξυλότητε, οι στάβλοι. Το χωριό και όλες οι ελιάς που έχουν όλοι είναι δίπλα στο δάσος. Το δασαρχείο δεν σου επιτρέπει 10 μέτρα να καθαρίσεις. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο μια πεφιά να κόψεις σε τρέχουν στα δικαστήρια. Ενώ πρέπει να σου δίνει 10 μέτρα από το χωράφι σου να καθαριστεί, να μην έχουμε αυτά τα πράγματα. Όσον αφορά εμένα προσωπικά, εντάξει, εγώ είχα ατομικά μόνο ελιές. Είναι ο μόνος πόνος να ζήσω. Τώρα, όσον αφορά από το κράτος, ως συνήθως, θα ακούμε στην τηλεόραση, θα ακούμε 2-3 μέρες, το κράτος μετά είναι ανύπαρκτο. Δεν μιλάω για την παρούσα κυβέρνηση, ανέκαθεν υπήρχε αυτό. Εντάξει, θα έρθουν όλοι, θα σου πούνε εντάξει, δεν πειράζει, θα τα βρούμε, αλλά από εκεί πέρα, μια ελιά για να γίνει θέλει 10 χρόνια, 15. Τι βλέπετε, οι ελιές αυτές τώρα είναι μεγάλες ελιές που έχουν η απόδοση 8-10 τσουβάλια. Για να φυτέψει μια ελιά θα σου βγει σε 10 χρόνια. Σε 10 χρόνια, εγώ τι θα κάνω σε 10 χρόνια, τι καλλιέργεια θα κάνω, πού θα πάω, πώς θα ζήσω.